Πάμε Αμερική. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας, γιατί έχει μεσημεριάσει και εκεί για τα καλά. Στον Παναγιώτη Λιμπέρη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας με χαρά μετά από καιρό, τα ξαναλέμε στον αέρα. Παναγιώτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Έχεις αμερικανική προφορά ή μου φαίνεται πλέον δεν νομίζω. Στα ελληνικά σου. Δεν νομίζω, όχι, ναι. Έτσι. Όχι, μπορεί. Πλάκα κάνω. Μπορεί να μου ξεφύγει κανένα αγγλικό, δεν ξέρω. Κανένα αγγλικό. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Εδώ κάνουμε τον αγώνα μας. Mm-hmm. Για την ώρα όλα πηγαίνουν γενικότερα καλά και προσδοκούμε σε καλύτερα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πετύχεις όσα θέλεις εκεί στο όνειρό σου, το ταξίδι σου που έχεις αποφασίσει τα τελευταία 2 χρόνια. Πέρασαν 2 ή πολλά βάζω. Το καλοκαίρι θα συμπληρωθούν τα 2 χρόνια. Εντάξει, είναι ένας πολύ, πολύ διάστατος αγώνας και στόχος. Mm-hmm. Αφορά εμένα, αφορά την ίδια την οικογένεια, τα παιδιά. Θα δούμε. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής και διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Όλα διαφορετικά φαντάζομαι εκεί, έτσι. Όλα εντελώς διαφορετικά. Εύχομαι προς το πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτά που ζούσες εδώ τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, Παναγιώτη, παρά τα πολλά χιλιόμετρα, πόσα είναι δεν τα έχω μετρήσει, εσύ ίσως ξέρεις πόσα είναι. Είναι 7.000 μίλια. Πόσα είναι? 7.000 μίλια. Εντάξει, τίποτα. Και καμιά 12 ώρες αεροπλάνο. Ή πολλές, λέω. Ναι, είναι 12 ώρες. Για απευθείας πτήση εδώ, ναι, δεν υπάρχει. Θα πρέπει να πας Νέα Υόρκη. Ναι. Α, πας από εκεί. Όπως και να έχει, παρά τις ώρες και τα χιλιόμετρα που σε χωρίζουν από τον αγαπημένο σου Ηρακλή, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εξακολουθείς και ασχολείσαι, εξακολουθείς και ενδιαφέρεσαι, εξακολουθείς και τρελαίνεσαι με την καλή την έννοια, έτσι όπως κάθε φίλαθλος του Ηρακλή αγωνιά για την ομάδα. Και να υποθέσω, Παναγιώτη, εξακολουθείς και να στεναχωριέσαι. Εννοείται. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά που προκαλεί θλίψη και στεναχώρια στους περισσότερους που αγαπάνε τον Ηρακλή. Κατ' εμέ, θλίψη και στεναχώρια σε όποιον αγαπάει το ποδόσφαιρο. Γιατί λείπει ο Ηρακλής, λείπει ο καλός Ηρακλής, λείπει το γεμάτο Καφτατζόγλιο, λείπει η έγκλη που δίνει ο Ηρακλής σε οτιδήποτε συμμετέχει. Και φαίνεται ότι θα πάρει και άλλο χρόνο. Είναι ξεκάθαρο για να μπορέσει αυτή η ομάδα μας να βρεθεί στη Super League. Έχουν γίνει πάρα πολλά και τα περισσότερα δεν ξέρω αν υπάρχουν θετικά φέτος, τα περισσότερα είναι αρνητικά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρατηρηθεί και πολλά επεισόδια στις σχέσεις προπονητή-διοίκησης. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τον Ηλία Θοδωρίδη. Ήσασταν μαζί στον Αγροτικό Αστέρα. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με, Παναγιώτη, ήσουν ο πρώτος του προπονητής στον Εύοσμο. Δεν ξέρω αν είχε άλλον πριν από εσένα. Όχι, δεν ήμουν ο πρώτος προπονητής. Ήμουν ο προπονητής που ανέλαβε τον Αστέρα από τη Δέλτα Εθνική όταν ανέβηκε την πρώτη χρονιά που είχε ο Ηλίας στην ομάδα, στη Γάμα. Βγήκαμε από την Γάμα στη Β, έφυγα και μετά ξαναγύρισα. Κινδύνευε η ομάδα, σωθήκαμε και βγήκαμε μάλιστα και 5η εκείνη τη χρονιά και την επόμενη χρονιά πάλι έφυγα. Μάλιστα είναι ο μοναδικός πρόεδρος που με απέλησε και μάλιστα 2 φορές. 2 φορές σε απέλησε. 2 φορές. Έχεις γαλόνια. Έχεις εμπειρία. 2 ερωτήσεις θέλω να σου κάνω, γιατί ξέρω ότι δεν μάσας τα λόγια σου και παρακολουθείς τα πράγματα στον Ηρακλή όσο μακριά και αν είσαι, όπως έλεγα νωρίτερα. Αν ήσουν προπονητής του Ηρακλή ή του Χ Ηρακλή, έτσι για να μην μας παρεξηγήσει κάποιος. Και στο 65ο λεπτό έβλεπες κάποιον να έρχεται πάνω σου με φόρα και να σε κράζει την ώρα του αγώνα για τις αλλαγές που κάνεις ή δεν κάνεις, για την ομάδα που κατέβασες, για την εικόνα της ομάδος κτλ. Πώς αντιδράς? Κοιτάξτε, όταν... Και έχω κι άλλη ερώτηση, απλά το πάμε σταδιακά. Ναι, όταν πρεσβεύεις μια ομάδα που λέγεται Ηρακλής και όταν πρεσβεύεις και άλλα πράγματα, δεν αντιδράς. Δεν αντιδράς. Δεν μπορείς να ρίξεις και άλλο λάδι στη φωτιά. Ναι. Όχι γιατί εκείνη φοβάται. Τη στιγμή δεν αντιδράς, έτσι, την ώρα του αγώνα. Ναι, δεν αντιδράς. Ναι. Από εκεί και μετά, εγώ προσωπικά μετά θα έβαζα τους δικούς μου όρους, οι οποίοι αν γινόταν δεκτοί έχει καλός, αν δεν γινόταν δεκτοί θα συγκονόμουν και θα έφευγα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θα είχες παραιτηθεί, έτσι.
θα είχα παραιτηθεί. Θα ζητούσα, σαν προπονητής, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα ζητούσα την απευθείας κάλυψη της ομάδος στο πρόσωπό μου. Και βέβαια έμπρακτα, όχι στα λόγια. Έτσι. Βέβαια, να επισημάνω ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε τέτοιο κρούσμα από τον Ηλία στα χρόνια που ήμασταν στον Εύωσμο. Ναι. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα, γιατί εντάξει, για μένα και ο Αγροτικός είναι πολύ αγαπημένη ομάδα. Ένας σύλλογος που έζησε αρκετά πράγματα και πετύχαμε αρκετά πράγματα. Αλλά δεν είναι το μέγεθος του Ηρακλή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να επιτρέπει ο ίδιος τον εαυτό του να κάνει κάτι τέτοιο μέσα στο Καφτατζόγλιο για μια ομάδα που... Και μπροστά στον κόσμο, έτσι. Δεν είναι ότι έγινε σε μια προπόνηση Δεν τα έχουν κάνει άνθρωποι θεσμοί στον Ηρακλή. Τεχνικοί διευθυντές και υπεύθυνοι ομάδος, όπως ο Μπατάκης, ο Θεοδωρίδης, ο Συγχωρεμένος κλπ. Μιας και το ανέφερες, οι δύο φορές που σε απέλησε, θες να μας πεις τους λόγους, ήταν για αγωνιστικά. Ήταν αγωνιστική. Και είχε και δίκιο. Είχε και δίκιο, ναι. Η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Προς τιμή σου που το λες. Όχι, δεν έχω να κρύψω. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης ήταν αρρωγός αυτό που κάναμε εμείς εκεί πέρα στον Εύωσμο. Και όταν μας απέλησε δεν πηγαίναμε καλά. Δεν πήγαινε η ομάδα καλά. Mm-hmm. Και είχα και την ευθύνη μου εγώ. Δεύτερη ερώτηση. Αυτό. Είσαι προπονητής. Πώς τη λένε την ομάδα σου, θύμισε μου, τώρα, στην Αμερική. Super 9. Super 9. Ναι. Τώρα δεν είμαι, αλλά... Okay, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Super 9 το Φοφόνκα, θυμήθηκα το φίλο σου, που έχει την Ακαδημία με το νούμερο 9. Προχθές τον φιλοξενήσαμε εδώ γιατί είχε γενέθλια. Είσαι προπονητής λοιπόν στη Super 9. Και μαθαίνεις ότι εσύ κάνεις κανονικά προπονήσεις, έτσι, πηγαίνεις στην αντίστοιχη μίκρα της Super 9 εκεί στην Αμερική και μαθαίνεις από τα media, που δεν διαψεύδεται αυτό το γεγονός, γιατί το έχουν επιβεβαιώσει και τα ίδια τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, ότι κάποια από τα μέλη του ΔΣ της Super 9 συναντήθηκε με άλλο προπονητή, τον Νίκο Παπαδόπουλο για παράδειγμα. Ναι. Και έρχομαι εγώ στη συνέντευξη τύπου τη Super 9, αφού έχετε χάσει ή έχετε φέρει ισοπαλία με τους Boston Celtics, και ρωτάω, κύριε Δηλμπέρη, έγινε αυτό μέσα στην εβδομάδα. Ενώ εσείς είστε προπονητής, ενώ εσείς προπονείτε την ομάδα κάθε μέρα, η διοίκηση αποφάσισε να κάνει ένα ραντεβού και με τον Ουάσιγκτον. Πάλι θα ρωτήσω τι κάνεις. Τι απαντάς σε μένα που σου κάνω την ερώτηση. Να απαντήσω με ερώτηση λοιπόν. Ναι. Τι συμβόλαιο έχω? 1,5 χρόνο. Έχεις και του χρόνου. Την πήρατε την απάντηση. Την πήραμε την απάντηση. Την απάντηση την ξέραμε και την έχουμε καταγράψει. Αλλά είναι κάπως έτσι. Και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε και με τις πρόσφατες δηλώσεις που ξέρω ότι... εκνεύρισαν κατά κάποιο τρόπο και εσένα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με πείρασε περισσότερο από όλα με έχει πειράξει. Με τον Βασίλη Χατσπαναγή και τα λοιπά. Για να βάλω έναν τίτλο σε όλα αυτά, θεωρώ ότι ο Εμμάνουελ Ρόκα, όσο εκτίμηση και να τον έχουμε, όσο καλό παιδί και να είναι, όσο, έχει χάσει την μπάλα πλέον στο επικοινωνιακό κομμάτι, δυστυχώς. Κάθε συνέντευξη τύπου αποδεικνύεται χειρότερη από την άλλη. Κάθε συνέντευξη τύπου, Παναγιώτη, έχει να πει μία χοντράδα πίσω από την άλλη, συγγνώμη που μιλάω έτσι. Και από την άλλη δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τη διοίκηση, γιατί απλούστατα έχει ένα συμβόλαιο και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και εδώ θέλω το σχόλιο σου για όλα αυτά που εγώ είπα και δυστυχώς σε διέκοψα και λίγο. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στο θέμα της τελευταίας δήλωσης. Τα άλλα, ο καθένας είναι υποκειμενικό, πώς βλέπει κάποιος το παιχνίδι ή πώς διαχειρίστηκε ένας προπονητής ένα παιχνίδι και το τι είπε συνέντευξη τύπου για αυτή τη διαχείριση. Ξέρετε, δοκάρει και μέσα ήρωες. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι κάνανε λάθη στην τακτική τους προσέγγιση και έχουν κερδίσει παιχνίδια. Αλλά εγώ θα το προσεγγίσω πρώτα το θέμα σαν προπονητής, UEFA Pro License υποτίθεται, και μετά θα το προσεγγίσω ως Ηρακλειδέας. Ένα από τα πρώτα μαθήματα τα οποία κάνεις όταν πηγαίνεις στα UEFA Pro License, τα κορυφαία διπλώματα προπονητική στην Ευρώπη, είναι ότι όταν πας σε μια ομάδα πρέπει να σεβαστείς την κουλτούρα της ομάδος, τη φιλοσοφία και την ιστορία. Αν είσαι ο Μουρίνιο, βάζεις την Ίντερ να παίξει κατενάτσιο. Που πάλι η Ίντερ κατά καιρούς είχε παίξει
Κατενάτσιο παλιότερα και παίρνει στο Champions League. Όμως, δεν έχει το δικαίωμα ένας προπονητής να πει ποτέ ξεχάστε του Χατζη Παναγή. Τουλάχιστον να ξεχάσουμε... Και δεν τον αναφέρεις όταν είσαι στη Β' Εθνική, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Να ξεχάσουμε και τον Ηρακλή του Γιωβάνοβιτς, ξεχάσουμε και τον Ηρακλή του Ρωμάνο. Ποιον Ηρακλή να ξεχάσουμε τελικά. Εάν δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τις ανάγκες της ομάδος, θα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμόσει φιλοσοφία και πολιτική διαφορετική από την φιλοσοφία της ομάδος ένας προπονητής. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όχι ο Ρόκα, οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Πρέπει, νομίζω ότι αυτή είναι και η λάθος προσέγγιση που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Εμμάνουελ Ρόκα, που κατά τα άλλα στην Ελλάδα πέτυχε αρκετά πράγματα σε πολλές ομάδες. Προσπαθεί να εφαρμόσει λόγω ειδικών καταστάσεων ένα πολύ αμυντικογενές αγωνιστικό πλάνο, το οποίο δεν ταιριάζει με τον Ηρακλή. Και δεν το προσαρμόζει την ώρα του αγώνα ανάλογα με το πώς πάει το παιχνίδι στην εξέλιξή του, έτσι. Κερδίζουμε, χάνουμε, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε ισοπαλία. Δεν θα ήθελα να κάνω κριτική στο συνάδελφο για το πώς, για το πώς διαχειρίζεται ένα παιχνίδι. Το είπα εγώ. Εγώ μιλάω για γενικότερα ότι εμένα με ενόχλησε σαν συνάδελφο και με ενόχλησε και σαν φίλο του Ηρακλή η προσέγγιση αυτή. Δεν μπορεί να ακουστεί κάτι τέτοιο, δεν γίνεται και δεν μπορεί να τα ακούσει κόσμος ο οποίος έχει εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει πάει στην πανέμορφη τουριστική Καλλικράτεια, στο πανέμορφο και αξιόμαχο Παλαιοχώρι, έχει κάνει θυσίες για να ξαναδεί τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Και γιατί έχουν κρατηθεί όσο δύσκολο άνθρωποι, και αν ακούγεται αυτό τώρα, έτσι. Για να κρατηθεί, και έχουν κρατηθεί γιατί τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή τον κρατάει το παδικό κίνημα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια τον κρατάει το παδικό κίνημα και έχει δίκιο ο οπαδός ό,τι και να πει. Αλλά δεν μπορείς να του πεις ξέχασε τον. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή γεννιούνται Ηρακλάκια. Μέσω των social media μπορούμε να δούμε πάρα πολλούς νεαρούς οι οποίοι έρχονται και βλέπουν με την ομάδα, με τους πατεράδες τους από 5 χρονών μέχρι 18 χρονών προσπαθούν να γίνουν Ηρακλειδείς και αυτό που τους κρατάει ζωντανούς είναι αυτή η άβρα που έχει η ομάδα αυτή μέσω του Χατζηπαναγή. Συνεπώς θεωρώ πολύ άτομο και άστοχο αυτή την τοποθέτηση και ελπίζω βέβαια να προσαρμόσει τη σκέψη του αρκετά γρήγορα. Στο υποκατασκευή που είπε, πόσα πρέπει να αλλάξουν. Βέβαια δεν είσαι κοντά, δεν τα παρακολουθείς από κοντά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ίσως να έχεις πιο καθαρό μυαλό σε σχέση με εμάς που δυστυχώς ζούμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα εδώ κάθε μέρα. Νομίζω ότι ήδη ο Ηρακλής πρέπει να ετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά. Ναι, αλλά θέλει υλικά, θέλει μαστόρους, θέλει αρχιτέκτονες, ναι, το πρώτο πράγμα είναι ξεκάθαρο, εργολάβους, θέλει... Το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η τροπολογία. Η οποία από ό,τι μαθαίνω τώρα, Παναγιώτη, πάει για απόσυση λόγω Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, αν αυτή η τροπολογία λοιπόν δεν γίνει, είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις της διοίκησης ότι υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας. Δηλαδή, δυστυχώς, αλλά... μπορεί να δούμε και χειρότερες μέρες για την ομάδα. Ναι. Συνεπώς, η πρώτη μάχη αφορά αυτό. Από εκεί και πέρα, αν περάσει αυτό ή αν βρεθούν χρήματα να καλυφθεί όλο αυτό το άνοιγμα, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για διαφορετικούς... Να ρωτήσω κάτι και... για σχεδιασμό. Και είμαι σίγουρος ότι έχεις απάντηση. Δεν μπορεί ολόκληρος Ηρακλής να διακανονίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί. Γιατί η καταστροφή... Εγώ πάντα πίστευα στη δυναμική αυτής της ομάδας και στο ξεκίνημα... Γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν δεν περάσει, Παναγιώτη μου, η τροπολογία, θα έχει μπροστά του Ηρακλής ένα 1,5 εκατομμύριο με 2 εκατομμύρια... Άντε 2, να τα κάνω, ευρώ. Βάζεις θηλιά και πέφτεις με τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν περάσει η τροπολογία. Γιατί ο κύριος Καραντώνης αυτό μας είπε ως αντιπρόεδρος, ότι εγώ άμα δεν περάσει, κόσμο και επιχειρηματίες έξω από τον Ηρακλή, Ηρακλειδής, οι οποίοι θα δίναν χρήματα για να καλυφθούν αυτό το ποσό.
ξέρουμε, τα έχω ξαναβάλει τα χρήματα αυτά πολλές φορές. Θέλω να πω ότι η δήλωση ότι αν δεν περάσει τροπολογία δεν έχουμε επιβίωση, μήπως ήταν τραβηγμένη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το μέγεθος και το τι άφησε ο Παπαθανασάκης πίσω με συναλλαγματικές και όλα αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω. Κοντά στα και... δύο, είπε πρόσφατα, είπα στη συνέντευξη. Ναι, δεν γνωρίζω και ποια είναι η δυναμική τους. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος, σαν επιχειρηματίας στην Αμερική, ναι, είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Δεν μας το έχει δείξει ακόμα, δηλαδή, εδώ. Λυπάμαι που το λέω. Ναι, δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις χρήματα από την Αμερική στην Ελλάδα. Πιστέψτε με. Και ιδίως ποσά τέτοια. Λες ότι αν δεν ήταν μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός θα μας το έδειχνε. Υπόθεση. Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Γιατί η Columbus, η εταιρεία που έχει με τα μάρμαρα και αυτά, είναι τεράστια. Κολονιών, όπου και να έχω μιλήσει στα constructions εδώ πέρα, στα κατασκευαστικά κομμάτια, το γνωρίζουν όλοι. Κάνει εμπόριο εισαγωγές, εξαγωγές σχεδόν σε όλη την Αμερική. Ναι. Θα δούμε. Για να δούμε. Πάντως προς το παρόν μπαίνει μέσα στη διαδικασία, γιατί τώρα γίνεται όλο αυτό το αλυσβερίς εκεί στη Βουλή. Μπαίνει ξανά το Υπουργείο Οικονομικών και μάλλον χαλάει για σήμερα, πάει για αύριο. Θα δούμε. Έχουμε γίνει και πολιτική ρεπόρτερ, όπως καταλαβαίνεις. Ας δώσει ο Θεός να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Σου εύχομαι καλή δύναμη. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να έχουμε να πούμε και καλύτερα πράγματα για τον Ηρακλή, φυσικά. Και θα χαρώ να σ' ακούω και η 9 και η 10 και η 11 όπου είσαι στην Αμερική. να πηγαίνει καλά. Εγώ είμαι Βοστόνη, αλλά εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ναι, θα την υποστηρίξω την ομάδα σου. Περάσαμε και από εκεί, από τη Βοστόνη, πήγαμε και στο Boston Garden, ήταν εκπληκτική. Μαγεία. Μακάρι να αξιώσει ο Θεός να βρεθώ κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα εκεί στην Αμερική, στον Παναγιώτη Δηλμπέρη.